centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κοσλιόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ανατούλε. Σήμερα είναι η μέρα του ονόματος Κοσλιόπουλο, γιατί νωρίτερα μιλούσαμε για τον Μιχάλη Κοσλιόπουλο και για όλα όσα έγιναν στην Κορισό και μας είχαμε τα παιδιά από τον ΤΟΕΒ για το έργο του φωτοβολταϊκού. Πάμε λοιπόν και σε εσάς τώρα. Ναι. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι για πόσα χρόνια μιλάμε θέμα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα από το 1995, Θεέ μου. Αλλά η μη λύση του χρέους είναι 8 χρόνια πλέον. Γιατί χρόνια. Το 2013 φρόντισα τότε να ψηφιστεί μια νομοθετική ρύθμιση για τη διαγραφή του χρέους. Το θυμόμαστε γιατί, αυτό, ναι. Και επί 8 χρόνια παλεύει ο Δήμος να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος και δεν μπορούσε να εφαρμοστεί γιατί κολούσε σε μια παρερμηνία του νόμου από κάποιους υπαλλήλους της περιφέρειας. Και σήμερα καταφέραμε να το λύσουμε. Να λύσουμε αυτή την παρερμηνία, να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, να υπογραφούν τα απαραίτητα έγγραφα από τον Περιφερειάρχη, να πάνε στη ΔΟΗ Καστοριάς και κατ' εφαρμογήν του νόμου 41-46 να διαγραφεί το χρέος της Δερασέν προς το δημόσιο. Το οποίο ήταν, δημόσιο, υπενθυμίζουμε, 561.000 ευρώ. Δυσθεώρατο. Πώς προέκυψε αυτό το χρέος, να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο. Φυσικά. Μπήκε στο 1995 η Δερασέν στον αναπτυξιακό νόμο για να κάνει την μονάδα, το εργοστάσιο, και πήρε 102.000 επιδότηση. Έγινε το εργοστάσιο αυτό, ολοκληρώθηκε πλήρως, επειδή δεν λειτουργήσε και δεν λειτουργήσε με ευθύνη των κυβερνήσεων, έτσι. Γιατί στο καταστατικό της εταιρείας προβλεπόταν η ενίσχυση από το Υπουργείο Άμυνας της εταιρείας αυτής για να βάλει στρατιωτικά ρούχα. Φυσικά. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Ποτέ. Γιατί στην εταίρωση. Δεν ράψαμε ούτε ένα στρατιωτικό ρούχο, τίποτα. Να θυμίσουμε ότι η εταιρεία αυτή δεν ανήκε στο Δήμο μόνο. 51% ο Δήμος και 49% το Υπουργείο Άμυνας. Ναι. Η ηλεκτρομηχανική κίνηση που ήταν του Υπουργείου Άμυνας. Και ο συνεταίρος δεν έδωσε ποτέ παραγγελία. Με ευθύνη λοιπόν αυτού δεν λειτουργήσε ποτέ και ζήτησαν τα χρήματα πίσω. Όταν προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε σε λύση και σε καθάριση της εταιρείας, έπρεπε να γίνει απένταξη από τον αναπτυξιακό νόμο και ζητήσαν τα λεφτά πίσω με προσαυξήσεις. Στην αρχή ήταν 250-300.000 και τώρα έφτασε 561.000. Αυτά από το 2008. Από το 2008 έγινε ο πρώτος καταλογισμός και μέχρι σήμερα έφτασε 561.000. Τι κάναμε λοιπόν εμείς όταν φτάσαμε σε ένα διέξοδο και είδαμε ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με κανέναν τρόπο? Ζητήσαμε νομοθετική ρύθμιση. Πήγα εγώ στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2013, βρήκα όλα τα κόμματα, βρήκα και αρχηγούς κομμάτων και εκπροσώπους κομμάτων κτλ. Και κατατέθηκε με μια τροπολογία μετά από μια εβδομάδα συνεχών διαβουλεύσεων και συζητήσεων, την οποία ψήφισαν όλα τα κόμματα ομόφωνα για τη διαγραφή του χρέους. Και πάμε στην περιφέρεια, κάνουμε αίτηση, και εγώ και ο επόμενος δήμαρχος. Η περιφέρεια λέει, κοιτάξτε, εγώ τον ερμηνεύω διαφορετικά τον νόμο. Δεν μπορεί να γίνει διαγραφή του χρέους. Παρόλο που είναι το νομικό τμήμα του Υπουργείου και το νομικό τμήμα της περιφέρειας έλεγαν ότι πρέπει να γίνει διαγραφή του χρέους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως. Είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί, επειδή οποιοδήποτε ερμηνεύει όπως θέλει τον νόμο, να μην εφαρμόζεται ο νόμος. Και μπορούμε να το βρούμε και σε άλλα θέματα μπροστά μας. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Ξέρετε πού προσκρούει αυτό, κύριε Ανατσούλη? Την ευθυνοφοβία ορισμένων υπαλλήλων. Αυτή η δεκαετία που περάσαμε, η δεκαετία των μνημονίων, η αυστηροποίηση της νομοθεσίας που έγινε, οδήγησε πολλές υπηρεσίες και πολλούς υπαλλήλους να μην τολμούν να βάλουν ούτε να αγγίζουν να βάλουν την υπογραφή τους, πραγματικά. Και να μην πειράζουν τίποτα θέματα που καίνε. Ακόμα και αιρετοί αποφεύγανε να βάλουν την υπογραφή τους και να εμπλακούν. Για να μην μπλέξουν. Για να μην μπλέξουν. Ενώ εδώ ο νόμος ήταν σαφής. Και αυτοί φοβούμενοι παρερμήνευαν τον νόμο και δεν υπέγραφαν. Εγώ λοιπόν τώρα. Η βασική τους ένσταση έτσι για την ιστορία ποια ήταν και δεν υπέγραφαν? Ναι, λέει, έπρεπε ο νόμος να λέει σαφέστατα να διαγράψετε το χρέος, ενώ ο νόμος το έλεγε περιγραφικά. Δεν το έλεγε σαφέστατα, γιατί δεν έπρεπε να το πει τότε σαφέστατα. Έλεγε ότι ακυρώνεται η πράξη του Περιφερειάρχη που έχει βγει
δημιούργησε αυτόν τον καταλογισμό και από τη στιγμή που ακυρώνεται δεν υπάρχει χρέος. Δεν υπάρχει οφειλή. Λοιπόν, αυτοί αυτό το πράγμα δεν το φοβόντουσαν. Έλεγαν να έγραφε, να αλλάξει ξανά το νόμο και το κάνει να λέει να διαγραφεί το χρέος. Στη λέξη κολούσαν. Μάλιστα. Ενώ τους έλεγαν οι νομικοί. Άρα κολούσε σε μία λέξη. Σε μία λέξη που. Ναι. Λοιπόν, τώρα που αναλάβαμε την καινούργια μας θητεία, ξεκινήσαμε εξ αρχής να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και δικαστικά προσφύγαμε, αν δεν το λύναν τώρα οι υπηρεσιακοί και ο περιφερειάρχης, θα το λύναμε δικαστικά. Αλλά παρόλα αυτά, ο Γιώργος ο Κασαπίδης έσκυψε στο πρόβλημα, κατανόησε την αναγκαιότητα να διαγράψουμε το χρέος, ακόμα και την προοπτική της εταιρείας, είδε. Λοιπόν, ανέλαβα νέοι υπάλληλοι στην αρμόδια υπηρεσία, του στείλαμε νέα αίτηση διαγραφής. Ζητήσαμε νέα γνωμάτευση από τον νομικό σύμβουλο, τον Βασίλη τον Μοσχάκη, της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, στον οποίο οφείλουμε πάρα πολλά. Αυτός κατέληξε σε μια ολοκληρωμένη γνωμάτευση ότι διαγράφεται το χρέος με αυτόν τον νόμο. Τεκμηρίωσε και... δηλαδή και ερμήνευσε τον νόμο όπως έπρεπε κανονικά για να τον στοιχειοθετήσει, να στοιχειοθετήσει το αίτημα. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, τους έλεγε και τι βήματα πρέπει να κάνετε στην τεκμηρίωσή του. Και στη συνέχεια κάναν αυτά τα βήματα γιατί κατανόησαν το πρόβλημα. Και ότι δεν υπήρχε άλλη λύση, θα ζητούσαμε εμείς και ευθύνες προσωπικές πλέον από τους υπαλλήλους και από τους αρμοδίους όλους. Άρα ξεκίνησε η διαδικασία, συνεννοηθήκαμε με τη ΔΟΗ, με τον Περιφερειάρχη, κατανόησαν όλοι, προχωρήσαν τις διαδικασίες, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης στις 18 Ιανουαρίου και χθες η ΔΟΗ έβαλε την τελική υπογραφή και το χρέος διαγράφηκε. Και έτσι απαλλάξαμε. Για πάντα. Και πέρα από τη ΔΕΡΑΣΕΝ, απαλλάξαμε και από ένα πρόβλημα. Που είχαν και τα μέλη των διοικήσεων της ΔΕΡΑΣΕΝ. Γιατί υποτίθεται ότι φορτωνόταν το χρέος τα μέλη των διοικήσεων. Έτσι, χωρίς να φταίνει άνθρωποι τίποτα, μέλη των διοικήσεων, των επόμενων διοικήσεων, όχι αυτών που δημιούργησαν το πρόβλημα, χωρίς να φταίνει σε τίποτα, μπαίνοντας σε μια διοίκηση για να βοηθήσουν, βρέθηκαν μπλεγμένοι ορισμένοι εξ αυτών. Έτσι, γιατί η νομοθεσία προβλέπει ότι όταν δεν μπορεί μια εταιρεία ανώνυμη να πληρώσει το χρέος, τότε προσωποποιείται το χρέος σε κάποιο βαθμό. Και δεν μπορούσαν να κινηθούν και στις προσωπικές τους δουλειές ορισμένοι άνθρωποι. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό λύθηκε. Πέρασαν πολλές αγωνίες οι άνθρωποι για πολλά χρόνια, ταλαιπωρήθηκαν. Ήταν ένα κίνητρο για μας για να τρέξουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την διαγραφή του χρέους για να μπορούν να ηρεμήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, γιατί είχαν χάσει τον ύπνο τους ορισμένοι, ξέρετε. Γιατί, εδώ εμείς χρωστάμε μια δραχμή και λέμε Παναγία μου να το πληρώσω, να τελειώνω. Πόσο μάλλον να φαίνεται ότι χρωστάω τέτοια ποσά χωρίς να έχω κάποια ευθύνη για αυτά τα ποσά. Και να μου τα ζητάνε από μένα. Καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, έτσι τελειώσαμε. Διαγράφηκε το χρέος. Η ΔΕΡΑΣΕΝ πλέον είναι καθαρή σε αυτόν τον τομέα, γιατί το δημόσιο ήταν μεγάλο αγκάθι. Και προσπαθούμε τώρα να την αναβιώσουμε. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε τώρα, γιατί μπορεί σήμερα να έχουμε αυτή την πολύ ευχάριστη είδηση διαγραφής ενός χρέους που ξεπερνάει το 500.000 προς το δημόσιο. Αλλά από την άλλη αναλογιζόμαστε. Δεν θα ήταν ακόμη καλύτερα αν η ΔΕΡΑΣΕΝ δούλευαν άνθρωποι εκεί και παρήγαγε όλα όσα ήταν σχεδιασμένο να παράγει από το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, αυτό ήταν το επιθυμητό, γι' αυτό τρέξανε τόσοι άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια τόσο πολύ και δυστυχώς δεν εισακούστηκαν ποτέ από το Υπουργείο και αυτό το Υπουργείο, το διαχρονικό Υπουργείο των διαχρονικών κυβερνήσεων δεν τήρησε και τη νομική του υποχρέωση, γιατί σας ξαναείπα ήταν συνεταίρος και δεν έκανε καμία δουλειά με την εταιρεία τη δική του. Λοιπόν, δεν δούλεψε κόσμος στον Εστόριο, δεν δούλεψε κόσμος στον Εύρο πάνω, γιατί υπήρχε και μια αντίστοιχη εταιρεία εκεί πάνω. Και τι κάνανε, τα δίναμε δημοπρασίες τα ρούχα, με χαμηλές τιμές και αυτοί τα παίρναν και τα ράβαν στην Κίνα, στα Σκόπια, στην Βουλγαρία, στην Τουρκία κτλ. Λοιπόν, απίστευτα πράγματα. Αντί να δώσουν δουλειά σε κάποιες ακριτικές περιοχές, ακολουθούσαν αυτή την τακτική. Πάμε τώρα στην προοπτική. Έχει μέλλον αυτή η εταιρεία? Κατά τη γνώμη μου έχει. Ενώ πολλά χρόνια βασανίστηκα με την ιδέα να την λύσουμε και να την εκαθαρίσουμε και να την λύσουμε, να τελειώνουμε με αυτό το αγκάθι, σήμερα που διαγράψαμε το χρέος προς το δημόσιο, λέω ότι έχει προοπτική. Μπαίνουν δεύτερες σκέψεις, λοιπόν. Μπαίνουν δεύτερες σκέψεις. Καταρχήν, ποια είναι τα προβλήματα ακόμη? Έχει ένα δάνειο αυτή η εταιρεία προς μια εμπορική τράπεζα. Ναι. Το οποίο παλαιότερα, κύριε Νατσούλη, θα μπορούσε να έχει πληρωθεί με καλύτερους όρους. Δηλαδή εγώ το 2014 ας πούμε πήγα στην Αλφα τράπεζα που είχε το δάνειο και μου είπαν ότι στο κεφάλαιο το αρχικό που ήταν 73.000 ή ακόμα και κατώτερα του κεφαλαίου, αν έχετε χρήματα μπορείτε να το πληρώσετε.
Μετά αυτά τα κόκκινα δάνεια πέρασαν σε κάποια fans. Τα δώσαν όλα σε κάποια ξένα fans. Αυτοί τώρα οι ξένοι είναι πολύ σκληροί. Δεν δέχονται να πας να διαπραγματευτείς και να τους δώσεις το αρχικό κεφάλαιο ή και μικρότερο και να κλείσεις. Ναι. Εγώ πήγα λοιπόν στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα με την νομική σύμβουλο του Δήμου και βρήκαμε αυτό το φαν, το ξένο. Και κάναμε μια διαπραγμάτευση και ενώ μας είπαν ότι το δάνειο έχει φτάσει σε 750.000. Αλήθεια. Από τις 70.000 πήγε. 70.000 αυτό πήγε 750. Πώς το βγάζουν, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Κάναμε μια καταρχήν συμφωνία να πληρώσουμε 117.000. Εάν δηλαδή βρούμε και δώσουμε σε αυτούς 117.000, τότε θα ξοφληθεί και αυτό το χρέος. Αυτό δεν είναι εύκολο. Για δύο λόγους. Πρώτον, για να βρούμε τα χρήματα. Για τα οικονομικά του Δήμου μιλάμε νεστορίου τώρα, παιδιά, έτσι. Ναι. Ένα δάνειο 70.000 έγινε 750.000. Ωραία, αλλά διαπραγματεύεται στις 110.000. Αλλά διαπραγματεύεται σε 110.000 να το πληρώσουμε 117, και να μην δώσουμε γι' αυτό. 117. Ωραία. Ενδεχομένως να βρούμε τα χρήματα. Πρέπει να βρούμε και τον τρόπο. Γιατί αυτή η εταιρεία σήμερα είναι μια νεκρή εταιρεία και πρέπει να την αναστήσουμε. Άρα έχουν αναλάβει τώρα δικηγόροι και λογιστές να αναστήσουν την εταιρεία και να μας βρουν τον νόμιμο τρόπο για να πληρώσει ο βασικός μέτοχος της εταιρείας την εταιρεία αυτή για να μπορεί η εταιρεία να εξοφλήσει το δάνειο. Είναι ένα μπέρδεμα. Λοιπόν, έχω ελπίδες βάσιμες, επειδή ασχολούμαστε πολύ σοβαρά και πολύ μεθοδικά, ότι μέχρι το καλοκαίρι θα λύσουμε και αυτά τα δύο προβλήματα. Δηλαδή, θα αποπληρώσουμε το δάνειο και θα ξανααναστήσουμε την εταιρεία και θα την κάνουμε λειτουργική. Εάν την κάνουμε λειτουργική και διώξουμε από τη μέση και τον συνεταίρο... Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Με ποια βάση, συνεταιριστική πάλι με το κράτος ή από μόνη μας? Όχι, επειδή η άλλη εταιρεία, ο συνεταίρος, βρίσκεται σε καθάριση. Το κράτος την περίοδο των μνημονίων έκλεισε την ελληνική βιομηχανία όπλων, έκλεισε την ηλεκτρομηχανική κύμης και αυτά βρίσκονται σε καθάριση τώρα. Άρα δεν μπορεί να συμμετέχει αυτή η εταιρεία. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να είναι συνέταιρος εκ των πραγμάτων. Ναι. Θα είναι μονομετοχική, θα είναι μοναδικός μέτοχος ο Δήμος. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Είμαστε σε μια συνεννόηση με τον εκαθαριστή για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Έχουν αναλάβει δικηγόροι και λογιστές και ο εκαθαριστής για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Στη συνέχεια, εφόσον πληρώσουμε το δάνειο και λειτουργήσουμε την εταιρεία, αναστήσουμε την εταιρεία, τότε σκεφτόμαστε τι θα την κάνουμε. Λοιπόν, για να το δούμε πώς θα τη λειτουργήσουμε. Σκέφτεστε πάντα το κομμάτι το στρατιωτικό ή σκέφτεστε γενικότερα να αράβει πράγματα? Να σας πω. Καταρχήν, δεν θα ήθελα ποτέ ο Δήμος να εμπλακεί σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Γιατί αυτή η εταιρεία στήθηκε κάποτε με τους δύο μετόχους να λειτουργήσει η ίδια η εταιρεία. Εγώ τώρα, αν την αναστήσω αυτή την εταιρεία, οι σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μου στο κομμάτι της σειραφής των ρούχων είναι να την δημοπρατήσουμε και να την δώσουμε, να την αναθέσουμε, να την νοικιάσουμε, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιον βιοτέχνη, ο οποίος ράβει ρούχα. Να την πάρει, να ασχοληθεί και να λειτουργεί στον εστόρο και να δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Δεν το ξέρω. Ακόμα δεν το ξέρω. Κάνω κάποιες επαφές με κάποιους βιοτέχνες. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι σε καλή κατάσταση. Σε άριστη κατάσταση. Σε άριστη κατάσταση. Και το κτίριο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός συντηρείται, είναι σε άριστη κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι δεν δούλεψαν αυτά τα μηχανήματα, έτσι. Συντηρούνται. Συντηρούνται, βεβαίως. Άρα λοιπόν υπάρχει μια προοπτική να δουλέψει. Υπάρχει. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Δεύτερο, όταν θα γίνουμε μόνο εμείς μέτοχοι αυτής της εταιρείας, σκεφτόμαστε να αλλάξουμε το καταστατικό της και να προσθέσουμε και άλλες δραστηριότητες. Να μην ράβει μόνο ρούχα, να κάνει και κάποιες εμπορικές δραστηριότητες ή και ακόμα άλλα πράγματα. Μια ανώνυμη εταιρεία στα χέρια ενός Δήμου είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Δήμος για διάφορα πράγματα, για διάφορες δραστηριότητες. Και να σας πω γιατί είναι σημαντικό. Το 2011, όταν έγιναν οι συνενώσεις των Δήμων, ναι, όσοι Δήμοι είχαν ανώνυμες εταιρείες τις κράτησαν. Όσοι δεν είχαν, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν εκ των υστέρων. Δηλαδή σήμερα κανένας Δήμος δεν μπορεί να δημιουργήσει ανώνυμη εταιρεία. Ναι. Έτσι. Εμείς την έχουμε αυτή. Αν τη σώσουμε και την αναβιώσουμε, έχουμε ένα εργαλείο. Και αν τις δώσουμε στο καταστατικό και άλλες αρμοδιότητες και άλλες δραστηριότητες, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν η σκέψη μου είναι και στον τομέα των ρούχων να ασχοληθεί νοικιάζοντας αυτό το εργοστάσιο και άλλα πράγματα να κάνουμε μέσα από αυτή την εταιρεία. Βέβαια όλα αυτά είναι πολύ προώρα,
Δεν αναλαμβάνω καμία δέσμευση, δεν δίνω καμία. Ναι, γιατί αν δεν λυθεί και το θέμα του δανείου, λύθηκε το θέμα του χρέους προς το δημόσιο, που ήταν το μεγάλο αγκάθι. Έτσι. Επαναλαμβάνω, μισό εκατομμύριο. Αλλά απομένει το θέμα του δανείου. Και η αναβίωση της εταιρείας. Και η αναβίωση είναι της εταιρείας. Είναι δύσκολο να ζωντανέψεις μια νεκρή εταιρεία. Να αναστήσεις έναν πεθαμένο εδώ είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εάν τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα και φύγει και ο συνεταίρος από τη μέση, τότε θα πάμε σε μια γενική συνέλευση και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί για το τι θέλουμε να κάνουμε αυτή την εταιρεία. Τότε θα καλέσουμε, ήδη το κάνω εγώ, διάφορους βιοτέχνες να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Πολλοί από αυτούς υπό κάποιες προϋποθέσεις θα ενδιαφερόντουσαν. Άρα λοιπόν έχουμε καιρό μπροστά μας, μετά το καλοκαίρι, να συζητήσουμε για την προοπτική αυτής της εταιρείας. Πάντως εδώ έρχονται μηνύματα, κύριε Κοσλοπούλου, και λένε ότι αν υπάρξει πραγματικά μια σύμβαση με το κράτος, αυτό είναι το νόημα τώρα σας το λέω, πραγματικά υπάρξει μια σύμβαση με το κράτος, με την Υπουργή Εθνικής Άμυνας για μόνιμη ραφή στολών στρατιωτικών στον Εστόριο. Γιατί όχι να μην την έχει ο ίδιος ο Δήμος? Ναι, κοιτάξτε. Πού είναι το εμπόδιο εδώ? Έχουμε ήδη μια συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη και το επόμενο διάστημα θα επισκεφθούμε τον Υπουργό Άμυνας στην προοπτική να δίνει παραγγελίες το Υπουργείο σε αυτή την εταιρεία. Ακριβώς. Ναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ποιος θα πρέπει να το λειτουργεί, ο Δήμος? Γιατί ο Δήμος πρέπει να, ως δημόσιος φορέας, να έχει μια επιχείρηση? Αυτό το πράγμα το κάνουν καλύτερα οι ιδιώτες, οι επιχειρηματίες, οι έμπειροι. Τώρα θα διοικείται αυτή η επιχείρηση από μένα ή από έναν άνθρωπο που θα διορίσω εγώ και θα πετύχει? Εγώ τα φοβάμαι αυτά τα πράγματα. Η επιχείρηση είναι εδώ, είναι στον Εστόριο. Αν μπορέσουμε και βρούμε έναν σοβαρό επενδυτή, επιχειρηματία που την αναλάβει και τον βοηθήσει λίγο το κράτος, και βάλει και έχει μια δικιά του δουλειά ήδη. Έτοιμη στη μένη με το κλειδί στο χέρι είναι εκεί, ουσιαστικά. Ναι, θα μπορούσε να δουλέψει εδώ πέρα και να δουλέψουν και κάποιοι άνθρωποι σε αυτή. Εγώ δεν είμαι της φιλοσοφίας το κράτος να μετατρέπεται σε επιχειρηματία ή ο Δήμος να μετατρέπεται σε επιχειρηματία. Μπορεί να βρεθούν τρόποι να δουλέψουν κάποιες επιχειρήσεις υπό την αιγίδα του Δήμου. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμε. Μάλιστα. Αλλά ξαναλέω, δεν θέλω να δώσω πολλές ελπίδες ακόμη στον κόσμο. Λύσαμε το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο αγκάθι που ήταν το χρέος προς το δημόσιο. Τα πολλά χρήματα, ναι. Έτσι, αν λύσουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα, τότε ανοίγεται ένας δρόμος. Έχουμε μία προοπτική. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα το ξανακουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοσλόπουλο, εγώ εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει, να δούμε επιχειρήσεις. Μας λείπουν επιχειρήσεις από τον τόπο μας. Είναι ανάγκη να έρθουν επενδύσεις και να δουλέψει κόσμος. Η Δερασέν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι μία από αυτές τις επιχειρήσεις. Μακάρι να συμβεί, να ζήσουμε να το δούμε. Θυμάμαι, κύριε Ανατσούλη, τώρα τελευταία στιγμή το θυμήθηκα, τα προηγούμενα χρόνια που ερχόταν εδώ πέρα ο Υπουργός Άμυνας, τον θυμάστε, τον κύριο Καμένο, επίσκεψη στην Καστοριά και στον Εστόριο, που έβγαινε και δήλωνε ότι θα την λειτουργήσει την εταιρεία. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ο αρμόδιος υπουργός που είχε στα χέρια του μια εταιρεία που ήταν συνεταίρος της εταιρείας αυτής, δεν τη λειτουργήσε ποτέ. Και παλεύει ένας δήμαρχος εδώ πέρα ή οι δήμαρχοι, εν πάση περιπτώσει, του Εστορίου, να βρουν έναν τρόπο να τη λειτουργήσουν. Μπορεί να τα καταφέρουμε. Αν όμως υπήρχε μια σημαντική και ουσιαστική βοήθεια από το κράτος και από το Υπουργείο, θα τα καταφέρναμε καλύτερα και γρηγορότερα. Δεν ξέρω, έχουμε φίλο και τον κύριο Στεφανή, είναι υφυπουργός Άμυνας. Δεν ξέρω αν, νομίζω έχουμε και καλές σχέσεις, πάρα πολύ καλές σχέσεις και αγαπάει ιδιαίτερα την περιοχή μας. Αν εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε επίσης μια άκρη. Κοιτάξτε, όπως σας είπα προηγουμένως, με τον κύριο Κασαπίδη θα επισκεφθούμε τις επόμενες μέρες το Υπουργείο Άμυνας. Θα δούμε τους αρμόδιους υπουργούς, υφυπουργούς κτλ. Και ελπίζω να βάλουν πλάτη, να βοηθήσουν για να λειτουργήσει αυτή η εταιρεία. Μακάρι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις και δεν μπορώ να κοροϊδεύω τον κόσμο, έτσι. Αυτά που λέω είναι σκέψεις, είναι μια προοπτική που δίνω και που θα ήθελα να πετύχω. Τώρα, αν θα τα καταφέρουμε, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσω, επειδή έρχονται και μηνύματα και για το φράγμα, δεν θέλω να το προσπεράσουμε, γιατί πριν λίγες μέρες ήταν και μια σύσκεψη. Κάτι έγινε, νομίζω, για το θέμα αυτό. Όλοι ρωτάνε, και μάλλον καταλαβαίνουμε γιατί ρωτάνε, αν θα ξαναρχίσουν εργασίες άμεσα. Περιμένει κόσμος να δουλέψει, κύριε Κοσλόπουλο, από ό,τι καταλαβαίνετε, και ρωτούν αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο νέο ή αξιοσημείωτο νέο. Κοιτάξτε, έγιναν δύο πράγματα. Ένα, η σύσκεψη εδώ στην Καστοριά, παρουσία του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου υφυπουργού. Και δεύτερον, επισκέφτηκα εγώ ο ίδιος τον αρμόδιο υφυπουργό στην Αθήνα.
Εγώ και από τις δύο, και από τη συνάντηση και από τη σύσκεψη μπορώ να σας πω ότι απογοητεύτηκα. Υπάρχουν προβλήματα σημαντικά, βεβαίως υπάρχουν οι δεσμεύσεις, αλλά υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που ακόμα δεν έχουν λυθεί. Δηλαδή, γιατί απογοητευτήκατε? Γιατί ενώ από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είχα υποσχέσεις ότι οι δικαστικές εκκρεμότητες θα είχαν τελειώσει, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να τελειώσει το δικαστήριο που ήταν σε εκκρεμότητα με την κοινοπραξία. Έπρεπε να γίνουν τελικές επιμετρήσεις, να πληρωθούν αυτοί να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Έπρεπε το Τεχνικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την αίτηση για να ξαναμπεί η εταιρεία στο παιχνίδι. Έπρεπε να αποδεχθεί την αίτησή τους για να δεχθούν μια νέα μελέτη με πρόσθετα 10 εκατομμύρια για το έργο. Όλα αυτά είναι πολλά και δεν τα έχουν αντιμετωπίσει ακόμη. Ακόμα βρίσκονται στην αρχή. Δόθηκαν υποσχέσεις, ελπίζω να προχωρήσουν πιο γρήγορα, αλλά εμένα αυτά με απογοήτευσαν. Και στην τελευταία συνάντηση που έκανα με τον αρμόδιο υφυπουργό στην Αθήνα, τον κύριο Οικονόμου, διαπίστωσα ότι σε όλα τα προηγούμενα προσθέθηκε και ένα ακόμη πρόβλημα. Μια εσωτερική διαμάχη των δύο συνεταίρων της κοινοπραξίας. Τώρα, ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι τις επόμενες μέρες θα καλέσει τις εταιρείες στο γραφείο του, θα καθίσουν εκεί με τους υπηρεσιακούς, θα τα βάλουν όλα στη σειρά και να μπορέσουν να τα λύσουν στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Ελπίζω να τα πετύχουν. Τι να πω. Άρα η αισιοδοξία που υπήρχε ότι φέτος ίσως και την άνοιξη ακόμη θα αρχίσουν ξανά οι εργασίες, μάλλον δεν είναι τόσο αισιόδοξα πια τα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Εγώ προσωπικά. Κρίμα. Εάν με διαψεύσει το Υπουργείο και τα καταφέρει, θα τους δώσω συγχαρητήρια. Κρίμα, γιατί είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που μπορεί να γίνει στην Καστοριά και έχει κολλήσει τόσο πολύ που η απογοήτευση αρχίζει. Και ξέρετε, επεκτείνεται σε σημείο, κύριε Κοσλιόπουλε, που πολλοί κόσμος πια να πιστεύει ότι το έργο αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αρχίζουμε να μπαίνουμε σε τέτοια επικίνδυνη φάση. Να σας πω κάτι. Εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ένα άλλο έργο που από το μηδέν το κυνηγάω, δηλαδή το φράγμα και το αρδευτικό της Δυποταμίας, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι θα γίνει και θα γίνει πιο γρήγορα και από το φράγμα Νεστορίου. Ήσασταν και γι' αυτό στην Αθήνα, νομίζω, κάποια στιγμή σας πέτυχα και στο Υπουργείο. Ναι. Συζήτησα. Έχω δέσμευση κυβερνητική πλέον από όλους τους υπουργούς ότι θα ενταχθεί το έργο αυτό που είναι απολύτως όριμο και στη μελέτη του για το φράγμα και στη μελέτη για το αρδευτικό, θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα περάσει από Διυπουργική Επιτροπή τον Απρίλιο ή στις αρχές Μαΐου και μέχρι το τέλος του χρόνου μου υποσχέθηκαν ότι θα υπάρχει ανάδοχος. Θα γίνει με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ, συνεργασία του δημόσιου με ιδιωτικό τομέα. Και θα βρεθεί ο ανάδοχος μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό μου είπαν. Επειδή αυτό είναι ένα καθαρό έργο, θα μπει σε ένα καινούριο πρόγραμμα και θα γίνει με αυτή τη διαδικασία, εγώ έχω βάσιμες ελπίδες να πιστεύω ότι θα τελειώσει γρηγορότερα και από το φράγμα του Νεστορίου. Βέβαια είναι μικρότερης δυναμικότητας, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και της Μοταμής. Είναι ένα έργο 20 εκατομμυρίων. Το έργο του Νεστορίου ήταν 50 εκατομμυρίων αρχικών προϋπολογισμών. Άρα η αίσθησή σας είναι ότι της Δυποταμίας το φράγμα θα τελειώσει, που είναι και στο μηδέν αυτή τη στιγμή, θα τελειώσει νωρίτερα από το φράγμα Νεστορίου. Απίστευτο. Ας βάλω τη λέξη ενδεχομένως. Ας τη βάλουμε. Ναι. Ας βάλω τη λέξη ενδεχομένως. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένας δρόμος. Έχει μπει το νερό στα βλάκια εκεί πέρα. Εδώ επειδή υπάρχουν πολλά μπερδέματα με δικαστήρια, με εσωτερικές φασαρίες, με εκκρεμότητες και τα λοιπά, οι οποίες δεν τελειώνουν γρήγορα, γι' αυτό απογοητεύομαι. Γι' αυτό ψαρεύουμε ακόμα εδώ σε θολά νερά από ό,τι καταλαβαίνω στον Νεστορίο. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κοσλιόπουλε, από χιόνια, εντάξει είστε? Από χιόνια είμαστε καλά. Η θερμοκρασία ανέβηκε. Αυτή τη στιγμή στον Νεστορίο έχουμε 8,5 βαθμούς. Εντάξει, καλοκαίρι. Για μπάνιο στο River Party είμαστε. Καλημέρα, κύριε Κοσλιόπουλε, από την Καστοριά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.